Συνέχεια στο δελτίο μας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, παρεμβαίνει τηλεφωνικά στο δελτίο ειδήσεων του Έξτρα ο λέκτορας νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο Δ. Αντώνης Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αριστίδη. Κύριε Στυλιανού, ακούγαμε πολλά για την ενδιάμεση λύση σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Γράφτηκαν πολλά για αυτό το θέμα, αλλά τελικά δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση. Για πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Κοιτάξτε, η ενδιάμεση λύση ήταν ακριβώς όπως το λέει ο όρος, μια λύση ενδιάμεσα μέχρι ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας φυσικούς πόρους, τους γηγενείς φυσικούς πόρους, από το οικόπεδο 12 μάλιστα, από το κοίτασμα Αφροδίτη, στο οποίο έχουμε ανακαλύψει ρίσθο εν παρόδο 4,6 TCF όπως ονομάζονται, 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, τα οποία είναι ακούντως ικανοποιητικά για να καλύψουν τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τα εξάγουμε μάλιστα στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς η Ευρώπη έχει την ανάγκη να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Η ενδιάμεση λύση φαίνεται ότι έχει ναυαγήσει για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί ακριβώς έχουμε ακούσει ότι υπήρξε μια... Και δεν είναι η πρώτη φορά, κύριε Στυλιανού. Δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχουν πολλοί νομικοί λόγοι, οι οποίοι δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν. Σίγουρα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν τα συμβόλαια τα οποία είναι εμπιστευτικής φύσεως. Αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να μην παραχωρήσει στην Βιτόλ την παραγωγή και την εξασφάλιση της ενδιάμεσης λύσης. Γιατί ακριβώς πραγματοποιήθηκε χθες μια διάσκεψη, μια σύσκεψη στο Προεδρικό, σωστά, υπό τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, και έχοντας εξετάσει όλα τα δεδομένα επί του εδάφους, έχει αποφασιστεί το γεγονός ότι δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία η πρόταση της Βιτόλ και συμφέρει να περιμένουμε ακόμα 2 χρόνια για να αξιοποιήσουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Γιατί έχουμε ακριβώς προοπτικές. Υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνηγορούν στο ότι η Κύπρος μπορεί να καταστεί ένα ενεργειακό περιφερειακό κέντρο. Να μην ξεχνάμε τις τριμερείς συναντήσεις μεταξύ Ισραήλ, σωστό, Κύπρου και Ελλάδας και μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας. Για πρώτη φορά να τονίσουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπεντζαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο κατασκευής αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα του Ισραήλ, το Λεβιάθαν, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα, μέσω Κύπρου στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οποίες θα πρέπει να αντιληφθούμε και θα πρέπει ακριβώς να αντιμετωπίσουμε. Και πολλοί παίχτες στο παιχνίδι, κύριε Στυλιανού. Και πάρα πολλοί παίχτες και αρκετά συμφέροντα, τα οποία θα πρέπει να τα φέρουμε στη μεριά μας, να το πούμε έτσι στην καθημερινή. Σωστό, σωστό. Και ας ελπίσουμε, κύριε Στυλιανού, ότι θα καταφέρουμε και μια φορά να τα φέρουμε στη δική μας τη μεριά. Να είστε καλά. Έχουμε όλα τα χέρια, αγαπητέ κύριε Αριστίδου. Έχουμε τις προοπτικές. Θα πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουμε τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις του μέλλοντος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.